Έχουν δοθεί πάρα πολύ έγκαιρα. Ενέπλεξαν και εσάς και το όνομά σας. Το ξέρετε πολύ πάντες, καλά. Τους πάντες. Mm-hmm. Και εμένα ενώ και όλους. Ενώ για συγγενική σχέση. Και εμένα και, mm-hmm. και όλους. Δηλαδή όσους θέλανε να εμπλέξουν, τους ενέπλεξαν για υποθέσεις παραδείγματος χάρη που αφορούν το 2007, mm-hmm. το 2008. Και είναι υπάλληλοι από υπουργεία τα οποία δουλεύουν ήδη στη Βουλή τόσα χρόνια και για τα οποία εγώ δεν έχω καμία σχέση, ούτε γνώριζα τη λίστα των αποσπασμένων εξ όσων τελικά κάναν αίτηση για να μπουν mm-hmm. σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό σας λέω ότι αντί να αναγνωρίζονται για καλό όλων και όλων των καταστάσεων τα βήματα που έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια στη δημόσια διοίκηση για αξιοκρατία, για κρίσεις, για διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ, για να μην υπάρχουν αργομισίες, mm-hmm. για να μην έχει ο πρόεδρος της Βουλής δικαίωμα να κανοναρχεί πάνω στο προσωπικό. Αντί να αναγνωρίζονται από ορισμένες πλευρές, όχι από όλες, αυτές οι διαδικασίες που ακολουθήσαμε με ευρύτατη συνένεση mm-hmm. όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, εν ώψη της πολιτικής αντιπαράθεσης των εκλογών που έρχονται από ορισμένες πλευρές, υπάρχει μια αντίληψη εντυπωσιοθυρίας. Mm-hmm. Εγώ θα μείνω εκεί. Δεν θα πάω παραπέρα, ούτε θα σας πω ποιοι κάναν τις προτάσεις και ποιοι ενδεχομένως και στενά κομματικά επωφελήθηκαν από τον τρόπο, ας πούμε, που τελικά έγινε οποιαδήποτε υπόθεση. Δεν με ενδιαφέρει, διότι όλοι είναι ισότιμοι, mm-hmm. αξιοκρατικά να αντιμετωπίζονται για τις ανάγκες της Βουλής και αυτό το καταφέραμε. Όποιος έχει να πει ότι μονιμοποιήσαμε, mm-hmm. ότι διορίσαμε, ότι κάναμε στη Βουλή, όλοι οι εργαζόμενοι, οι επιπλέον που χρειαστήκαν, που δεν είναι και πολλοί, είναι οι κατηγορίες που σας είπα, όχι μόνο έχουν τα προσόντα, είναι με συμβάσεις ενός ή δύο ετών. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, επειδή έχετε δεκαετίες στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν μπορούσατε να προβλέψετε ότι αυτή η διαδικασία της κινητικότητας, που όντως ξεκίνησε το Φεβρουάριο σε ουδέτερο πολιτικό και μια καθόλου προεκλογικό χρόνο. Ναι. Να προβλέψω τι, να μην γίνει για τη Βουλή. Να μην γίνει δύο μέρες πριν διαλυθεί η Βουλή. Μα ότι θα γίνει τώρα όλο αυτό. Κύριε Μελιγκόνη, επιτρέψτε μου. Σας είπα προηγούμενα ότι αυτή η διαδικασία ναι. ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου. Ναι. Δηλαδή για όλους mm-hmm. τα χαρτιά τους ξεκίνησαν από τότε και ολοκληρώνονταν οι διαδικασίες ανεξαρτήτως των εκλογών ή των αποτελεσμάτων των εκλογών. Δεν είναι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε καν τον προηγούμενο μήνα. Περί αυτού πρόκειται. Οι λίστες αυτές, αν δείτε τις υπηρεσίες της Βουλής, όσων εξέφρασαν το ενδιαφέρον να είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία κατά νόμων, είχαν ναι. φτιαχτεί από το Φλεβάρι-Μάρτιο. Καμία σχέση. Και μάλιστα πηγαίνουμε και για εκλογές τον Οκτώβριο κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία τώρα τέτοια. Βεβαίως. Και δεν αφορά και ανθρώπους, επαναλαμβάνω, mm-hmm. δεν έχουμε κάνει εμείς καμία επιλογή. Μάλιστα. Εάν αυτό δεν θέλουν κάποιοι να γίνει αντιληπτό, mm-hmm. έτσι, παίρνουν την ευθύνη της δικιάς τους μεροληψίας, mm-hmm. αρνητικής μεροληψίας. Αλλά σας επαναλαμβάνω, σας δίνω όλα τα στοιχεία. Αν θέλετε, ρωτήστε και ένα στέλεχος και άλλου κόμματος, ενώ από τους αντιπροέδρους, από τους ναι. παραδείγματος χάρη αποσπασμένοι των αντιπροέδρων της Βουλής, επειδή μιλήσατε προηγούμενα για την κυρία Χρυστοδηλοπούλου, mm-hmm. όλοι σχεδόν, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν αποσπασμένοι στους αντιπροέδρους ή σε υπηρεσίες, κάνανε χρήση αυτού του δικαιώματος όλων των κομμάτων. Και μάλιστα έγινε η εισήγηση από εκεί για να περάσουμε σε αυτή την απόφαση. Σας το λέω διότι πραγματικά ενοχλούμε mm-hmm. να διαμορφώνεται μία εντύπωση από fake καταστάσεις, από fake πολιτικές. Αν θέλετε, ακόμα και αν υπάρχει παρεξήγηση, να δίνεις όλες τις εξηγήσεις που χρειάζονται, αλλά παρόλα αυτά να χτυπάνε, να προσπαθούν να χτυπήσουν στο ήθος της αριστεράς και στην αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι. Στη Βουλή, λοιπόν, σε όλες τις εκφάνσεις, mm-hmm. αφαιρώ την κριτική που γίνεται εάν εγώ είμαι καλός ή κακός πρόεδρος, ας πούμε, για τις ερωτήσεις, τις επερωτήσεις που κάθε κόμμα μπορεί να πει ότι θέλει. Αλλά σε όλες τις λειτουργίες mm-hmm. της Βουλής, σε όλα τα επίπεδα, έχουμε αφήσει με ευρύτατες συνενέσεις αποτύπωμα το οποίο είναι ριζικά διαφορετικό από την παρελθούσα κατάσταση, ακριβώς διότι και η χώρα μας και ο λαός μας πέρασε αυτή την κρίση και οι απαιτήσεις, και ιδιαίτερα από την αριστερά, είναι πολύ μεγαλύτερες για μια διαφορετική γραφή, για ένα διαφορετικό δείγμα γραφής. Αυτό το έχουμε κάνει, το υποστηρίζω, το υπερασπίζομαι και αποκρούω απολύτως όλες τις, ας πούμε, ανίκιες mm-hmm. επιθέσεις τις οποίες δεχόμαστε
για αυτά τα ζητήματα. Τώρα... Ενδεχομένως από ορισμένες πλευρές, και δεν εννοώ πια τον τύπο, να υπάρχει πρόθεση στο ενδεχόμενο που αλλάξει πολιτική κατάσταση να προχωρήσουν ξανά για τις καθαρίστριες να πάνε στους εργολάβους τους, τους συμβασιούχους να μπορέσουν ή να θελήσουν επιλεκτικά να κρατήσουν κάποιους για να φέρουν κάποιους άλλους και να απολύσουν. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Διότι πιστεύω πως είναι τόσο ισχυρό το αποτύπωμα, επαναλαμβάνω, με ευρεία συνένεση που αφήνουμε στη Βουλή, που δεν θα αποτολμήσει κανείς κάτι τέτοιο. Φοβάμαι όμως ότι από ορισμένες πλευρές πιέζονται οι πολιτικές δυνάμεις με αυτού του τύπου, ας πούμε, την παραδημοσιογραφία, επιτρέψτε μου, πιέζονται ορισμένες δυνάμεις για να συμπεριφερθούν ύστερα, εάν τους δοθεί ευκαιρία από το λαό, με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ δεν πιστεύω πως θα γίνει. Μια που λέτε για το λαό, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει προχθές στη δημόσια τηλεόραση ότι γυρίζει το παιχνίδι και αναρωτιέμαι αν από τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο, δεν καταφέρατε να πείσετε ότι το πράγμα πάει καλύτερα. Και εάν και η μεσαία τάξη, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά, η ανάλυση, η ακτινογραφία της ψήφου των πολιτών στις ευρωεκλογές, σας τιμώρησε, πώς μπορεί όλο αυτό σε 4 εβδομάδες να πείσετε τον κόσμο που δεν πείσατε σε 8 μήνες κλπ. Κύριε Μελιγκόνη. Μιλάμε για διαφορετικές εκλογές. Και δεν μπαίνω στην υποθετική εργασία να σας πω ότι αν ήταν μαζί 2 κάλπες ή 3 κάλπες, τι θα ψήφιζε ο καθένας σε κάθε μία. Διότι γνωρίζω από την ιστορία ότι ήταν πολύ διαφορετική η ψήφος καθενός. Ναι. Το αφήνουμε αυτό δίπλα, διότι δεν ήταν να γίνουν μαζί εκλογές. Τον Οκτώβριο πηγαίναμε για εκλογές. Είναι διαφορετικές εκλογές. Το διακύβευμα είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Δεν θα είναι ούτε χαλαρή η ψήφος, ούτε θα υπάρχει αυξημένη αποχή, ούτε καθένας απλά θα θελήσει να δώσει ένα σήμα, ένα μήνυμα, ίσως αναγκαίο, για πλευρές της πολιτικής ή του ύφους μας ή της επάρκειάς μας ως κυβέρνησης, για την κυβέρνηση μιλάω τώρα, στο προηγούμενο διάστημα. Ναι. Χαρακτηριστικά τα οποία υπήρχαν την προηγούμενη φορά. Άρα πιστεύω πως τώρα πραγματικά αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, το παιχνίδι γυρίζει, μπορεί να γυρίσει, και κυρίως, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, με μεγαλύτερη συμμετοχή, δηλαδή χρειάζεται να συμμετάσχουν και μπορούν να συμμετάσχουν, θα συμμετάσχουν, είμαι σίγουρος, περίπου ένα 8 με 10% παραπάνω από τους συμπολίτες μας που δεν πήγαν, και κυρίως επίσης με μεγαλύτερη εμβέλεια και πειθό μέσα στον χώρο της νεολαίας. Όπου, κύριε Μελιγκόνη, αν θέλετε, είναι και ένα στοιχείο κριτικής δικιάς μου για τον κυρίαρχο λόγο, για τη ρητορική την οποία αναπτύξαμε πριν από τις ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι προς τη νεολαία θα πρέπει τη σύγχρονη νεολαία με έναν τρόπο διεισδυτικό να την προσεγγίσουμε για τα δικαιώματα, για τον αντιαυτερχισμό, για την Ευρώπη με την έννοια των ανοιχτών οριζόντων και τη συμμετοχή του στην αγωνία για το αν θα υπάρξει ή όχι η οντότητά του, δεν του ενδιαφέρουν οι ανοιχτοί ορίζοντες στη σύγχρονη φάση της παγκοσμιοποίησης, για την οικολογία και για τον αντιφασισμό, τον οποίο αποκρούσανε τα μικρά παιδιά, οι σημερινοί 17άριδες, οι χθεσινοί 17άριδες, δηλαδή αυτό το 17-23 που είναι 500.000, αποκρούσαν αυτά τα δύσκολα χρόνια τη διείσδυση, την προσπάθεια διείσδυσης της Χρυσής Αυγής μέσα στα σχολεία. Αυτή λοιπόν είναι η ατζέντα, όχι μόνο μιας αριστεράς, μιας προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής δύναμης, η οποία είναι προφανώς διαφορετική, εναλλακτική και με μεγαλύτερη προσέγγιση στο θέλω των σημερινών νέων, βεβαίως μαζί με προγράμματα που θα επιλύουν σε μια διαδρομή το θέμα της εργασίας, να μειώνεται η ανεργία, οι σπουδές, να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του Erasmus, των μεταπτυχιακών, των υποτροφιών, της έρευνας. Το ξέρετε ότι όσο αυξήθηκε το ποσοστό για την έρευνα από την παρούσα κυβέρνηση μέσα στην κρίση, δεν είχε αυξηθεί τα προηγούμενα 15 χρόνια. Άρα λοιπόν η προσέγγιση της νεολαίας μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Καταρχήν. Και κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, είπατε για το μήνυμα των ευρωεκλογών. Η προηγούμενη προεκλογική περίοδος ξεκίνησε με μια επίθεση στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Αυτή η προεκλογική περίοδος, άτυπη έστω, ξεκινάει μια επίθεση στην κυρία Αρβελέρ. Το πήραν όλοι το μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια? Εγώ δεν αντελήφθη να θέλω να είμαι ευθύς. Δεν αντελήφθη ότι υπάρχει καμία διάθεση επίθεσης
σε πρόσωπα. Υπάρχουν οξείες αντιπαραθέσεις. Άλλοι συμπεριφερόμαστε έτσι, άλλοι αλλιώς. Υπάρχει ένα θέμα ύφους στον τρόπο που γίνεται η αντιπαράθεση. Mm-hmm. Αλλά, κύριε Μελιγκόνη, στοχοποίηση προσώπων και στρατηγική δολοφονίας χαρακτήρων έχει γίνει και γίνεται από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Και γίνεται μεθοδικά, μέσα από μια επικοινωνιακή λογική Μπάνον, Σαλβίνι, Ούρμπαν. Ακριβώς για την Ελλάδα, όπου υπάρχει το αριστερό αποτύπωμα, το αριστερό υπόδειγμα μέσα σε μια Ευρώπη η οποία πηγαίνει πιο πολύ προς τα συντηρητικά. Άρα η στοχοποίηση των προσώπων, οι ανίκειες συμπεριφορές, η εξύβριση, η ανίκεια συμπεριφορά προς δικαστές, οι απειλές και όλα αυτά μάλλον χαρακτηρίζουν στελέχη, δεν μιλάω ισοπεδωτικά, αλίμονο, στελέχη που ανήκουν στον χώρο της αντιπολίτευσης και πολύ λιγότερο, παρότι και εμείς θα πρέπει αυτοκριτικά όλοι μας να βλέπουμε την πορεία μας, στελέχη της αριστεράς και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και αν μπορείτε με μια κουβέντα για να πάμε διαφημίσεις, τι περιμένετε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με την ανάδειξη της ηγεσίας του Αρείου Πάγου? Κάποιοι, νομίζω, στον χώρο σας έχουν ευνηδιαστεί από τη μη υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Στις 30 Ιουνίου θα τεθεί το ζήτημα και την 1η Ιουλίου θα πάρει τις αποφάσεις του ο πρόεδρος. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθεί και την δημόσια συζήτηση η οποία γίνεται ανάμεσα στους συνταγματολόγους και ανάμεσα σε ειδικούς και στις πολιτικές δυνάμεις. Πιστεύω πως δεν θα υπάρξει πολιτική και πολιτιακή εμπλοκή. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν. Το σίγουρο είναι ότι από καμία πλευρά δεν τίθεται, είμαι σίγουρος και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζήτημα αναρμοδιότητας και άρα το ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει ή δεν είχε δικαίωμα να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία η κυβέρνηση εν όψη του ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει ευθέως ότι θα πάει 30 Ιουνίου ή 7 Ιουλίου σε εκλογές. Αυτό είναι το έδαφος. Δηλαδή οι short list, οι μικρές λίστες είχαν δοθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων. Βέβαια. Η κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε την αρμοδιότητα να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Πιστεύω πως οι εξελίξεις δεν θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Βούτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εκλογές. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.